περιμένω από αυτούς που θέλουν να βάλουν για δήμαρχοι, έτσι, για δήμαρχοι, την επόμενη τετραετία, ότι οι δουλειές τους και ότι ο δήμαρχος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Λοιπόν, μέχρι σήμερα δεν έχω καλωσορίσει κανέναν. Είσαι ο πρώτος. Καλωσόρισες λοιπόν στις δύο όψεις. Θα θυμώσουν οι άλλοι, αλλά δεν πειράζει. Ξεκινάω. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη συνέντευξη αυτή. Θα ήθελα να δώσω και εγώ μια ευχή για την εκπομπή σου να πάει όσο το δυνατόν καλύτερα και ισαβότερα. Εύχομαι. Θα ήθελα να κάνω δύο ευχές μάλλον. Πρώτον, για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις για τις Πανελλήνιες να πάνε όλα καλά. Και ένα δεύτερο, να μην είναι σήμερα η αποκάλυψη του Ιωάννου. Και εύκολα να μην με φουντώσει πολύ. Ευχαριστώ. Όχι, μόνο όχι. Λοιπόν, πιστεύεις ότι ο ψηφοφόρος ψηφίζει με βάση τις ικανότητες του υποψήφιου δημάρχου? Έχουμε μείνει στο παλιό κλισέ ότι πει το κόμμα, ή όποιος έχει λεφτά για ξόδεμα βγαίνει δήμαρχος? Ούτε ένα, ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο, πιστεύω. Πιστεύω ότι ο κόσμος ψηφίζει με τις ικανότητες πλέον. Παλιότερα ίσχυαν αυτά που λες. Πιστεύω ότι τώρα ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα και όποιος γίνει δήμαρχος μπορεί να παίζουν θέμα τα χρήματα, μπορεί να παίζουν θέμα το κόμμα, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος σήμερα ψηφίζει κατά συνείδηση και ψηφίζει αυτόν που νομίζει ότι είναι ο καταλληλότερος. Λένε ότι ο Δελιόπουλος είναι ο επόμενος Κούγκας, ίσως λόγω των ψήφων. Αυτό βέβαια δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Θεωρείς ότι οι πολλοί σταυροί φτάνουν για να δείξουν πόσο ικανός είναι κάποιος? Θεωρώ ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το να είσαι ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Πιστεύω ότι δεν έχουν καμία ομοιότητα οι δύο άντρες που μου ανέφερες. Έτσι, ο ένας είναι αυτοδιοικητικός λίγα χρόνια, ο άλλος είναι παλιά καραβάνα, έτσι, εγώ τους βγάζω και το δυο του καπέλο για τον δικό τους τρόπο με τον οποίο ενεργούν. Πιστεύω όμως ότι ο Σάκης ο Κούγκας είναι ένας τρίλος για την Αλεξάνδρεια και θα σου πω και κάτι που το έχουμε κάνει όλοι μας, λίγο να την ανοίξω τη συζήτηση. Θεωρώ ότι ο Σάκης ο Κούγκας είναι θρύλος γιατί, χωρίς να τριγυρνάει πουθενά, ενώ όλοι μας εμείς γυρίζουμε, έτσι, πηγαίνουμε σε χορούς, πηγαίνουμε σε... Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να παίρνει 2.000 σταυρούς χωρίς να πηγαίνει πουθενά. Ναι, είναι αλήθεια. Και ούτε η δουλειά του είναι τέτοια, ούτε θα τον δει σε εκδηλώσεις. Όπως είδε σε μένα, παλιότερα, τον Δελιόπουλο, τον Κυρίνη, τον Α, τον Β, τον Μπάκ, τον Γιώργο. Όλοι μας αυτοί ήμασταν άνθρωποι που ήμασταν έξω που βγαίνουμε. Ο Κούγκας και εγώ του βγάζω το καπέλο σου. Αυτό είναι ο μόνος που δεν πηγαίνει πουθενά και παίρνει 2.000 σταυρούς. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτού του ανθρώπου. Έτσι. Ανεξάρτητα αν είναι ικανός ή δεν είναι ικανός. Ναι. Έτσι. Τι θα προτιμούσες, να αλλάξεις το παρελθόν σου ή να φτιάξεις το μέλλον σου? Το παρελθόν μου το ήδη το έχω φτιάξει. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το φτιάξω πλέον. Το μέλλον μου όμως μπορώ να το κανονίσω εγώ. Όλα τα λεφτά του κόσμου ή όλο το χρόνο του κόσμου? Το χρόνο του κόσμου. Ταινία, τα λεφτά του κόσμου έρχονται και αντιπαρέρχονται. Αν κατέβαινες για δήμαρχος, ποιον δεν θα ήθελες μαζί σου? Το Δελιόπουλο, τον Πανταζόπουλο ή τον Ντόκα? Πολύ δύσκολη ερώτηση αυτό. Ο καθένας έχει τα σύν του και τα πλήν του. Δεν μπορώ να πω κάποιον από τα παιδιά και οι τρεις είναι Ναι, αν έπρεπε να επιλέξεις έναν από τους τρεις. Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Λυπάμαι. Δεκτό. Αν έπρεπε να διαβάσεις τις σκέψεις κάποιου, ποιον θα διάλεγες αυτή τη στιγμή? Το Μιχάλη του Χαλκίδη. Να ρωτήσω γιατί? Γιατί μου προκαλεί εντύπωση ότι ένας άνθρωπος με 20 χρόνια στο
πολιτικό γίγνεσθε του τόπου, ασχολήθηκε με το Δήμο της Αλεξάνδρου. Α, κατάλαβα. Γνωρίζω καλά ότι με τον Παναγιώτη Κυρίνη σας συνδέει και στενή φιλία και κουμπαριά. Αν το 2023 ο Κυρίνης δεν κατέβει υποψήφιος, υπάρχει περίπτωση να δούμε το όνομά σου στις υποψηφιότητες για δήμαρχο? Πιστεύω ακόμα ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Κυρίνης θα ξανακατέβει. Ναι, λέμε. Εάν δεν κατέβει, όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι ανοιχτά. Ωραία. Το δυνατό σου χαρτί με τις γυναίκες είναι το μυαλό σου ή το σεξ απείλ σου? Το σεξ απείλ με τίποτα. Το έχω αποδείξει άλλωστε διαχρονικά. Γιατί ρε. Το μυαλό μου πρέπει να το βάλεις. Από τη μέρα που ανέλαβες τακτικό μέλος στη διοίκηση του νοσοκομείου Βέρειας, είναι σίγουρο ότι σε κάποιους δεν άρεσε. Σωστά. Θεωρείς ότι φοβούνται το πολιτικό παρελθόν σου και τις ενδεχόμενες βλέψεις σου για το μέλλον? Θεωρούν ότι δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις σου? Ή μπορεί να συγκρουστείς με συμφέροντα και να τα παρατήσεις ή να παρατηθείς? Κοίταξα να σου πω, ότι κάποιοι δεν θα ήθελαν να ξανά ενεργοποιηθώ πολιτικά, είμαι σίγουρο. Έτσι, και κάποιος τους πείραξε. Το δεύτερο είναι ότι σε αυτές τις θέσεις όταν μπαίνεις, που μπαίνεις συνειδητά για να βοηθήσεις κυρίως, γιατί να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η θέση δική μου που ανέλαβα είναι άμυστη, δεν είναι με μισθό. Άρα σε αυτές τις θέσεις όταν μπαίνεις, μπαίνεις για προσφορά, γιατί δεν έχεις ανάγκη από κοινωνική καταξίωση πλέον και έχουμε φτάσει και σε μια ηλικία η οποία πλέον δεν κοιτάς τα χρήματα, κοιτάς να παρουσιάσεις ένα καλό πρόσωπο, εάν το είχες και παλιότερα να το συνεχίσεις ή αν δεν το είχες να το κάνεις τώρα. Πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη θέση θα πρέπει να συγκρουστείς με συμφέροντα, γιατί το σύστημα υγείας πάντοτε ήταν όχι βρώμικο, αλλά υπάρχουν συμφέροντα. Πιστεύω όμως ότι κάποιος τους πείραξε. Γυρίζεις το χρόνο πίσω. Θα ήθελες να έχεις μια άλλη δουλειά ή έναν άλλο τρόπο σκέψης? Θα ήθελα να είμαι πιο... έναν άλλο τρόπο σκέψης. Θα ήθελα να είμαι πιο ελεύθερος. Να μην είμαι σε κάποια, και αυτό είναι μια αυτοκριτική που κάνω, θα ήθελα να μην είμαι τόσο καλός με τους άλλους. Μάλιστα. Γιατί το έχω πληρώσει. Αν έφτιαχνες εσύ ένα ψηφοδέλτιο τοπικής αυτοδιοίκησης, ποιον θα έβαζες σε επικεφαλή? Τον Κυρίνη, τον Δελιόπουλο, κάποιον άλλον, κανέναν από όλους? Κοιτάξτε να σας πω, επειδή είναι μια μακριά ιστορία και συζητιέται αυτή, πιστεύω ότι η πολιτική πορεία του Κυρίνη μέχρι τώρα έδειξε, έτσι, ξεκίνησε σαν ένας καινούριος δήμαρχος από το Δήμο Αντιγονιδών, έτσι προερχόμενος, παρουσίασε κάποια πράγματα την πρώτη τετραετία, τη δεύτερη τετραετία έχει και την εμπειρία, έτσι, και την πείρα πλέον όλης της κατάστασης να αφήσει ένα καλό έργο για την Αλεξάνδρα. Η δεύτερη τετραετία πιστεύω ότι θα είναι καλή για τον Παναγιώτη. Όσον αφορά για τον Δελιόπουλο, πιστεύω έχει όλα τα εχέγγυα για να γίνει ένας καλός δήμαρχος αν το επιθυμεί. Αυτό που θα ήθελα, γιατί έχω ακούσει συνεντεύξεις και των αυτών που ενδιαφέρονται και αυτών που ρωτήσατε τις προηγούμενες συνεντεύξεις που ήταν πάρα πολύ καλές παρεμπιπτόντως, θα ήθελα να αναφέρω ότι περιμένω από αυτούς που θέλουν να βάλουν για δήμαρχη, έτσι, για δήμαρχη την επόμενη τετραετία, ότι οι δουλειές τους και ότι ο δήμαρχος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δεν νοείται σήμερα ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας. Εμένα ήταν ένας λόγος που παραιτήθηκα από πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που πήγαινα, βέβαια ήταν άλλες οι συνεδριάσεις τότε, αλλά παραιτήθηκα γιατί, όπως δήλωσα και στην παρέτησή μου, δεν υπήρχε χρόνος επαγγελματικά. Που τότε είχε πολλή δουλειά ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι, όχι ότι τώρα δεν έχει. Πιστεύω όμως ότι όποιος λέει σήμερα ότι εγώ θέλω να πάω για δήμαρχος της Αλεξάνδρειας, πιστεύω ότι για να μην έχει προβλήματα και στη δουλειά του, αλλά και για να μην έχει σκοπιμότητες και του λέει ο κόσμος ότι δουλεύεις για εκείνο το πράγμα και παίρνεις δουλειές ή θέλεις να ανεβάσεις τη δουλειά σου, πρέπει για 4 χρόνια να παραδώσεις τα βιβλία του στην εφορία της δουλειάς που κάνει.
Μάλιστα. Θυμάωνεις περισσότερο όταν κάνεις λάθος ή όταν έχεις δίκιο και δεν σε πιστεύουν? Πιστεύω ότι όταν έχω δίκιο και δεν με πιστεύουν. Λάθη κάνουμε όλοι μας και θα κάνουμε. Εκείνο που με πειράζει πάρα πολύ και δεν είναι μέσα στην ερώτησή σου και είναι το χειρότερο για μένα σε έναν πολιτικό άντρα, έτσι, είναι ότι με πειράζει πάρα πολύ η αχαριστία. Τον αχάριστο τον άνθρωπο δεν θέλω να τον βλέπω μπροστά μου. Τι είναι χειρότερο, η εμπλοκή με την πολιτική και τα κοινά ή η γυναική ακρίνεια? Η γυναική ακρίνεια δεν αποφεύγεται. Όχι με την κακή την έννοια. Ναι. Έτσι. Δεν αποφεύγεται αυτό. Η πολιτική θες και το πληρώνεις. Το θέλεις. Το κάνεις γιατί ξέρεις ότι θα έχεις γκρίνια. Δεν βλέπω εγώ κανένα πολιτικό να έχει ακούσει το τέλος ευχαριστώ. Ή θα χαρακτηριστείς λαμόγιο, ή θα χαρακτηριστείς ότι τα παίρνεις, ή ότι τόσα χρόνια και να δούλευες, αν έκανες λεφτά ή προκοπή, θα σου πούνε ότι τα έφυγες από την πολιτική. Αν ο Παναγιώτης Γκυρίνης ζητούσε τη συμβουλή σου για το τεράστιο θέμα των σκουπιδιών, ποια θα ήταν αυτή? Εγώ το έχω ξαναπεί και δεν ξέρω αν πειράζει κάποιους ή δημιουργεί αντιπαραθέσεις. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας έχει αποδείξει διαχρονικά αυτές τις τελευταίες τετραετίες ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τα σκουπίδια. Εγώ θα έλεγα τη δική μου γνώμη, αυτά που έχω δει, γιατί πολλοί δήμαρχοι πέρασαν, πολλοί αντιδήμαρχοι πέρασαν, πιστεύω ότι τα σκουπίδια της Αλεξάνδρειας, μέσα της Αλεξάνδρειας, πρέπει να δοθούν σε ιδιώτη και όλα τα υπόλοιπα τα μηχανήματα να διατεθούν για το Δήμο, γιατί ούτε οι υπάλληλοι φτάνουν, ούτε τα μηχανήματα φτάνουν για να καθαρίζουν όλο το Δήμο, τον τεράστιο αυτό Δήμο. Πιστεύω λοιπόν αυτό που σας λέω, ότι πρέπει να δοθούν τα σκουπίδια σε ιδιώτη μέσα στην Αλεξάνδρεια, γιατί όταν ο κόσμος βλέπει ότι είναι καθαρή η πόλη, θα δώσει και λεφτά. Αυτά που δίνει. Ναι. Έτσι. Και μπορούν να βρεθούν λεφτά από άλλους πόρους για να δοθούν για τα σκουπίδια. Να κοπούν κάποια άλλα πράγματα και να δοθούν για τα σκουπίδια. Οπότε και η πόλη θα είναι καθαρή και οι πολίτες θα είναι ευχαριστημένοι. Ποιο θεωρείς μεγαλύτερο λάθος? Την παρέτηση Αλμπάντη από την ηγεσία του συνδυασμού αξίζουμε καλύτερα ή την αντικατάστασή του από τον Γιάννη Κερκυλιανίδη? Φυσικά την παρέτηση του Κώστα του Αλμπάντη. Ο Κώστας ο Αλμπάντης ήταν αρχηγός. Εγώ πιστεύω ο Κώστας βιάστηκε, έτσι, για να γίνει δήμαρχος. Βιάστηκε. Εγώ πιστεύω ότι ήταν το επόμενο ανερχόμενο αστέρι του Δήμου. Δεν έπρεπε να παραιτηθεί από τον Παναγιώτη Γκυρίνη, όπως εργάστηκε σκληρά να βγει ο Παναγιώτης Γκυρίνης την πρώτη δεκαετία. Έπρεπε να συνομιληθεί με τον Παναγιώτη Γκυρίνη, να κατέβει μαζί του, γιατί είχε το δικαίωμα ο Παναγιώτης, σαν ήδη δήμαρχος, να πάει και για δεύτερη τετραετία. Σας είπα και προηγουμένως ότι θα δούμε το έργο του Παναγιώτη του Γκυρίνη τελειώνοντας την τετραετία και θα τον αξιολογήσουμε. Αλλά ο Κώστας βιάστηκε. Έπρεπε να συνοηθεί με τον Παναγιώτη Γκυρίνη και δεν πιστεύω ότι υπήρχε κάποιος επόμενος μετά, έτσι πως είχαν γίνει τα πράγματα τότε, ώστε να αφισβητήσει τον Κώστα τον Αλμπάντη να κατέβει. Μάλιστα. Σε ποιον από τους 5 υποψήφιους που είχαμε για δημάρχους στις τελευταίες εκλογές θα έβγαζε στο δόντι χωρίς αναισθησία? Στον κύριο Δημητριάδη. Τον του θα έβγαζες πάει? Να ρωτήσω γιατί. Ναι, γιατί να με ρωτήσεις? Δεν είναι κάτι κακό? Μπορεί να κουνιότανε το δόντι και να του το έβγαζε χωρίς αναισθητικό. Κύριος Δημητριάδης, το αναφέρω γιατί γνωρίζω την πολιτική ιστορία, έτσι, της Αλεξάνδρειας από το 1991 που είμαι εδώ. Έτσι, υπήρξα 3 φορές υποψήφιος, έχω δει τα πάντα. Θεωρώ ότι ο κύριος Δημητριάδης εμένα με πρόδωσε. Ενώ τον υποστήριξα χωρίς να τον ξέρω, δεν με είχε βοηθήσει στις εκλογές του 7, μου είχε πει ότι εγώ στηρίζω Χαλκίδη, δεν σε ξέρω. Έτσι, εγώ με μια κουβέντα, έτσι, μπήκα στο ψηφοδέλτιό του. Από εκεί και πέρα δημιουργήθηκαν κάποια θέματα, τα οποία δεν ήταν πολιτικά, ήταν προσωπικά. Έτσι, δεν πίστευε εμένα, πίστευε κάποιους άλλους.
Ναι. Και πιστεύω ότι το πλήρωσε. Το πλήρωσε πολιτικά ο άνθρωπος, έτσι, για να μην, δεν υπάρχει κάτι προσωπικό, πολιτικά. Ναι. Και πολιτικά θα του βγάζα το δόντι. Όχι σε προσωπικό επίπεδο, δεν είναι μόνο τώρα, έτσι. Ωραία. Τι θα προτιμούσες, να ακούς ένα μήνα συνεχόμενα τους προεκλογικούς λόγους του Αργύρη Πανταζόπουλου ή να διαβάζεις 30 μέρες πρέκα? Όχι, εντάξει. Ο Αργύρης ο Πανταζόπουλος είναι ένα καταξιωμένο στέλεχος, έτσι, της τοπικής κοινωνίας. Έχει διατελέσει σε πολλές και αρκετές θέσεις. Καταξιωμένος δικηγόρος. Δεν μπορώ να πω ότι το συγκρίνω με τον Κώστα τον Πρέκα. Θεωρώ όμως ότι ήταν τελείως διαφορετικός ο λόγος του από αυτός των άλλων υποψήφιων δημάρχων. Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε ποιοτική, ναι, έτσι, αντιπαράθεση, αλλά νομίζω, εντάξει, έχει και το ήθος το άνθρωπος και το ήθος και την αξιοπρέπεια να μπορεί να λέει τέτοιους. Απλώς το κοινό δεν είναι έτοιμο να δεχτεί τέτοιους λόγους. Θα σου πω τα ονόματα κάποιων αιρετών και θέλω να μου πεις την πρώτη λέξη που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς το όνομά τους. Πονηρή ερώτηση, πολύ, δεν θες κάποιος. Εντάξει, αν θες να πεις κάτι παραπάνω μπορείς να πεις. Ναι. Φώτης Δημητριάδης. Παλιά Σκοπής δήμαρχος. Τάσος Μπαρτζόκας. Ανερχόμενο στέλη της Νέας Δημοκρατίας. Στέφανος Δελιόπουλος. Έξυπνος. Γιάννης Κερκυλιανίδης. Μαχητής. Απόστολος Βεσιρόπουλος. Τίμιος πολιτικός. Και Μιχάλης Καλκίδης. Το Α και το Ω της Νέας Δημοκρατίας τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύεις ότι η σημερινή διοίκηση του Δήμου μας μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των πολιτών? Ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο δυνατό και το πιο αδύνατο σημείο τους? Νομίζω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει. Αρκεί να μπορέσει, εκεί πάω στα πλεονεκτήματα, στο πλεονέκτημα και στο μειονέκτημα, ότι η σημερινή διοίκηση δεν έχει καθόλου καλό επικοινωνιακό. Δεν κάνει καθόλου καλό επικοινωνιακό παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή, τα έργα που μπορεί να κάνει δεν τα δημοσιεύει. Όσο σκληρά και να εργάζονται, δεν φαίνονται πολύ αυτά που κάνει, ενώ φαίνονται και στοχοποιούνται τα όποια μειονεκτήματα τους περισσότερο. Θα έλεγα λοιπόν ότι η σημερινή διοίκηση στερεί στην επικοινωνία. Να βγάλει προς τα έξω το καλό του το έργο. Ναι. Δηλαδή τρέχουμε με όλες τις αντιξοότητες τις σημερινές, έτσι με την κρίση και όλα αυτά, αλλά δεν φαίνεται. Γίνεται, εννοείς, κάποιο έργο και δεν το προβάλλουν? Εγώ πιστεύω ότι, κοιτάξτε να δείτε, στη σημερινή κατάσταση, όπως είναι το κράτος, είναι και η Δήμη. Εγώ πιστεύω ότι όσο και να δουλέψει, όσο και να φαίνεται, δεν υπάρχουν εκείνες όπως ήταν παλιά, που ο Δήμαρχος είχε λεφτά. Που λέγαμε, υπήρχαν κάποια λεφτά, ναι, και φαινόταν, πήγαινε στο χορό και έδινε ένα χιλιάρικο, πήγαινε στις εκδηλώσεις τις διάφορες και γινόταν, έκανε παιχνίδι. Υπήρχαν τα λεφτά, πιο εύκολα ερχόταν από το κράτος και μπορούσε να κάνει και επικοινωνιακό παιχνίδι και να δείξει πράγματα τα οποία δεν κόστιζαν. Κόστιζαν σε λεφτά. Ναι, ναι. Έτσι, δεν κόστιζαν όμως σε δυσκολία. Ήταν πιο εύκολο κινούμενοι οι δήμαρχοι. Σήμερα δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα. Δεν μπορείς, δεν υπάρχουν τα έργα, δεν μπορείς. Δηλαδή, ό,τι δεν κάνει το κράτος, δεν κάνει και ο Δήμος. Αν υπήρχαν τα λεφτά, γιατί οι τρελοί είναι αυτοί, οι χαζοί είναι για να μην θέλουν να κάνουν έργα να φανούν. Πιστεύω ότι μπορεί να διορθωθούν, μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα και να τα δείξουν τα περισσότερα τα πράγματα. Το δυνατό τους ποιο είναι το σημείο? Το αδύνατο είναι το επικοινωνιακό. Το δυνατό τους το σημείο? Το ότι δεν έχουν αντίπαλο αυτή τη στιγμή. Παίζουν μόνοι τους. Ναι, σε αυτό ναι. Με το χέρι στην καρδιά, ποιον θεωρείς το πιο αξιόλογο δήμαρχο που πέρασε ποτέ από τον τόπο μας? Τον Παναγιώτη Κυρίνη δεν θα τον κρίνω. Θα τον κρίνω στην τελευταία τετραετία. Ναι, δεκτό. Πιστεύω ότι
αυτός που έκανε πολλή δουλειά αλλά είχε και από πίσω ανθρώπους να τον βοηθήσουν ήταν ο Μπάμπης ο Γιώργος. Και το λέει αυτό ένας δημοκράτης προς έναν πασοξή, έτσι, να το πω έτσι. Ναι. Θεωρώ ότι ήταν η εποχή τότε, έτσι, που, εποχή που φάνηκε στην Αλεξάνδρεια ότι έγινε, ας πούμε, το κολυβητήριο, ότι γινόταν το δεύτερο, στο γυμνάσιο, το δεύτερο, το, πώς το λένε, όχι, το κλειστό. Το κλειστό. Δηλαδή, επί ημερών Μπάμπη και Όνογλου, βέβαια βοηθούσαν και άλλοι παράγοντες, έτσι. Και ένας επιτυχημένος δήμαρχος, μην ξεχνάμε, ή ένας επιτυχημένος νομάρχης ή περιφερειάρχης, πρέπει να έχει και την υποστήριξη και τη σύμπραξη της πολιτείας, της γενικής, έτσι, της κυβέρνησης. Εγώ πιστεύω ότι όποτε ήταν το Πασόκ είχε Πασόξι δήμαρχο, έκανε πολύ περισσότερα έργα. Όπως και όταν ήταν η Νέα Δημοκρατία, ο δήμαρχος, ο δεξιός, έκανε και αυτό. Πάντοτε η Αλεξάνδρεια όμως αυτό δεν πετύχαινε. Θυμάμαι εγώ όταν ήμουν αντινομάρχης, ας πούμε, ότι ο Μπάμπης ο Γιώνογλου ήταν δήμαρχος και όταν προσπαθούσαμε να τον βοηθήσουμε, μπορεί να λέγανε και κάποιοι γιατί τον βοηθάτε. Ή το αντίστοιχο να βοηθήσει ο Μπάμπης ο Γιώνογλου την νομαρχία τότε. Εάν δεν κατέβεις υποψήφιος, θα στήριζες το Δελιόπουλο για δήμαρχο? Κοιτάξτε, εάν δεν είναι ο Γκυρίνης, ναι, αν δεν είναι ο Γκυρίνης. Ναι, μην γιατί είναι. Ανάμεσα σε Γκυρίνη και Δελιόπουλο δεν το συζητάμε, έτσι. Και δεν θα μπω στο ποιο είναι άξιο, στο ποιο δεν είναι άξιο. Ναι. Καθαρά και εξάστερα στηρίζω Γκυρίνη. Έγινε. Ναι. Για τους δικούς μου λόγους. Ναι, σεβαστό. Το οποίο θέλω να του γίνουν σεβαστοί από όλους. Δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να πει. Εγώ δεν μπορώ δηλαδή να πάω στο δικό μου το χωριό, στο Καλοχώρι και να πω ψηφίστε Δελιόπουλο και μη στηρίζετε Γκυρίνη. Θα γελιοποιηθώ. Έτσι. Ναι. Με μια κουβέντα, δώσε μου ένα χαρακτηριστικό του διοικητή του νοσοκομείου Ιμαθίας του κ. Ηλία Πιάγκα. Πιόγκα. Συγγνώμη. Εργατικός, από ό,τι έχω διαπιστώσει μέχρι τώρα. Ναι. Εργατικός, μαχητής μεγάλος και θέλει να αφήσει έργο στο νοσοκομείο της Βέρειας. Ωραία. Πριν κανένα 2-3 χρόνια είχαμε, μπορεί και παραπάνω, είχατε έρθει λίγο σε μια ρήξη με τον Γιάννη τον Κυρκυλιανίδη. Θεωρείς ότι ήταν ένα λάθος και από τις δύο πλευρές ή είσαι ακόμα θυμωμένος μαζί του? Κοιτάξτε να δείτε. Σας είπα προηγουμένως, έτσι εδώ πρέπει λίγο να το ανοίξουμε το θέμα για να το ξεκαθαρίσουμε. Πάντοτε πολιτικά. Ναι, για έτσι. Πολιτικά μιλάμε. Λοιπόν, με τον Γιάννη τον Κυρκυλιανίδη συγκρούστηκα σε μια συγκεκριμένη φάση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν σηκώθηκε και είπε κάποια στιγμή ότι δεν ξέρω ποιος ήταν τότε πρόεδρος, η Όλγα, η Μοσχοπούλου, δεν ξέρω ποια ήταν, ποιος ήταν, ναι, η Όλγα πρέπει να ήταν, δεν έφυγε σε τίποτα η Όλγα, που βγήκε και είπε ότι για το σχολείο των Τρικάλων είναι η πρώτη πρόεδρος, ο πρώτος πρόεδρος που έδωσε λόγο να ακουστούν απόψεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ενώ είναι ηλίου φαϊνότερο και πιάστε τις συνεδριάσεις τότε του Δημοτικού Συμβουλίου επί Προεδρίας δικιάς μου, να δείτε ότι συζητούσαμε 10 φορές. Γιατί το είχε πάρει πάνω του το θέμα ο κύριος Δημητριάδης, έτσι, με τους συμβούλους της... Τον Τρικάλων. Τον Τρικάλων. Όχι μόνο τον Τρικάλων, του Δήμου Πλατέου. Του πρώην Δήμου Πλατέου. Και ενώ μας είχε πει ο κύριος Δημητριάδης, αφήστε, είναι θέμα δικό μου και το χειρίζουμε προσωπικά, γιατί τότε κανένας δεν ανακατευτήκαμε με τα Τρίκαλα και την κορυφή. Έτσι, ό,τι ασχολιόταν ο κύριος Δημητριάδης. Και βρισκόταν σε αντιπαράθεση με τον κύριο Κυρκυλιανίδη. Τότε σε μια δεδομένη στιγμή ο κύριος Κυρκυλιανίδης είπε, εγώ ήμουν στα έδρανα πίσω. Και τι εγώ εξεράγει και του είπα, ντροπή. Γιατί δεν μπορείς να λες και να κατηγορείς έναν άνθρωπο που είναι εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι, και να του ρίχνεις ευθύνες για ένα πράγμα στο οποίο είναι ατελείωτες συζητήσεις. Θυμάστε κάτι, δραματικές συνεδριάσεις που ερχόταν η πρόεδρο της πρωτοδευτεροβάθμιας από τη Βέρεια που τους είχα καλέσει, που μαλώσαμε, που του αφαίρεσα το λόγο, που τον κάναμε ρεζίλ τότε, τον αντίστοιχο τότε πρόεδρο της δευτεροβάθμιας από τη Βέρεια. Ο κύριος Κιτούδης που είναι τώρα δημοτικός σύμβουλος, δεν του έδινα το λόγο γιατί
γινόταν, είχε, δηλαδή μαλώνανε. Ναι, είχε ξεφύγει η κατάσταση. Δηλαδή είχε ξεφύγει η κατάσταση. Δεν μπορεί λοιπόν ο κύριος Κυριανίδης τότε να πει, βγει και να πει και να μου προσάψει εμένα ότι εγώ δεν έδινε τότε τον λόγο. Από εκεί βέβαια και μετά, λίγο χάλασε το κλίμα, είπαμε κάποιες κουβέντες, εγώ δεν μετανιώνω για τις κουβέντες που είπα. Και ξέρετε, σας είπα προηγουμένως κάτι που σε προηγούμενη ερώτηση. Η αχαριστία. Η αχαριστία. Η αχαριστία, γιατί κάποιοι σε κάποιες πλάτες αλουνών. Ναι. Έτσι. Για να μην νομίζετε ότι φοβάμαι να σας απαντήσω κάτι, ούτε θα δημιουργήσω αντιπαράθεση, ούτε και να πει ο κύριος Κυριανίδης αν θέλει να απαντήσει. Έτσι, ούτε τον προσβάλλω, ούτε θέλω να δημιουργήσω. Ναι, απλώς θέλω να πω ότι σε αυτό το σημείο είχε λάθος. Σε αυτό το σημείο είχε λάθος. Τώρα από εκεί και πέρα δώσαμε τα χέρια του κύριου Κυριανίδη, μιλάμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αλλά το πολιτικό λάθος είναι πολιτικό λάθος. Και πάμε στην τελευταία. Α, τελειώσει. Βάλουμε σε μια σειρά. Ύπνος, σεξ, φαγητό. Τώρα στα 57. Νεότατος. Μάλιστα. Θες να σου πω και τα φαγητά που μου αρέσουν. Έτσι θα σου τα πω. Λοιπόν, προφανώς είπες φαγητό, σεξ. Ύπνος, σεξ, φαγητό. Ναι, θεωρώ ότι ο ύπνος μου λείπει. Ύπνος, φαγητό και σεξ. Ύπνος, φαγητό και σεξ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Και πάλι θέλω να πω ότι είναι από τις εκπομπές, είναι η πρώτη εκπομπή, η ναι. πρώτη συνέντευξη μάλλον που δίνω μετά από χρόνια. Καλό είναι να αυτοσαρκωζόμαστε κάποιες φορές. Ήρθα μόνο και μόνο γιατί είναι εύθυμη η συνέντευξη και μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο κινούμενη και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να την απόλαυσες. Ναι, βέβαια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.